Άπ, δεν έχουν αντίσταση ήδη. Αυτό σημαίνει ότι έχετε εγκεφάλους. Πολύ καλό. Το τρίτο λύκειο Καβάλας είχε καλεσμένο τον Νίκο Λιγερό, έναν από τους εξυπνότερους Έλληνες. Και μετά κοιτάζετε το σημάδι αυτό και τώρα κλείνετε ένα μάτι και κλείνετε το άλλο. Δεν κοιτάζετε στραβά, κοιτάζετε κανονικά. Θα δείτε ότι με το ένα μάτι όταν το κλείσετε δεν υπάρχει πια ο στόχος και με το άλλο δεν αλλάζει. Όταν δεν υπάρχει πια ο στόχος, αυτό είναι το master eye σας. Ο Νίκος Λιγερός είναι Έλληνας πολυπράγμονας ερευνητής, γνωστός στο ευρύτερο κοινό για τον ιδιαίτερα υψηλό δίκτυο ημοσύνης του. Σύμφωνα με βιογραφικό που δημοσιεύει στο σελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και εργαζόταν ως επιστημονικός συνεργάτης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτού, είναι ο Έλληνας με τον υψηλότερο δίκτυο ημοσύνης και ένας από τους 50 εξυπνότερους ανθρώπους στον κόσμο. Πήραμε αφορμή από την παρουσία του κυρίου Λιγερού στο ΤΕΙ, όπου και διδάσκει ως επισκέπτης. Της καθηγητής και ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί του, ανταποκρίθηκε, μας έστειλε το θέμα, δύσκολο νομίζαμε το θέμα του είναι ανθρώπινη νοημοσύνη και έξυπνη παιδεία. Για να πω την αλήθεια, επειδή όλοι ξέρουμε τον κύριο Λιγερό από τις απόψεις που έχει διατυπώσει κυρίως στο δημόσιο του λόγο, τον τηλεοπτικό, για την ΑΟΣ, για εθνικά θέματα, γεωστρατηγική, γεωπολιτική, νόμιζα ότι θα ήταν κάπως έτσι πιο βαρύς, θα λέγαμε. Πραγματικά εγώ έχω εκπλαγεί από την ευκολία, την αμεσότητα με την οποία προσεγγίζει τα παιδιά και το χιούμορ. Αφορμή πήρε βέβαια από το μαθηματικό του σχολείου μας, πρέπει να το πω, με τον οποίο είχε μια συζήτηση και είπε, μιας και κατάλαβα, λέει, ότι υπάρχει χιούμορ εδώ, θα παίξω πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ποιος θέλει να ασχοληθεί με τον εγκέφαλό του? Και τώρα απαντάτε αυθόρμητα, ακριβώς, χωρίς να δίνετε καμία σημασία στο γεγονός ότι υπάρχει πλέον κάμερα, αλλά βλέπω ότι έχει δεκαπλασιαστεί το ποσοστό. Ωραία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στο τι θα πούν οι άλλοι για μας. Είχα μερικούς φοιτητές που έκρυβαν την τελευταία. Λέω, φοβάσαι να μην δηλητηριαστείς του. Γιατί έχει πολύ νοημοσύνη κάτω και λες, ας κάνω τις άλλες, να μην την δω κάτω. Ήθελε καν να επηρεαστεί από το ερώτημα. Και βέβαια είχα και τους άλλους που πήγαιναν μόνο εκεί, σου λέει, από τη στιγμή που μας λέει, κάνουμε μόνο μία και έχουμε μόνο τις άλλες. Τι προσπαθώ να σας πω. Η αυτοαξιολόγηση την έχουμε όλοι μας. Απλώς δεν το λέμε στους άλλους. Και λέμε, κοίτα, με έκοψε. Ενώ ξέρεις ότι άμα έχεις περάσει, δεν θα έχεις φάρδος στο μυαλό, αλλά πολύ πιο κάτω. Τι αποκομίζουν και οι καθηγητές, έτσι, όχι μόνο οι μαθητές. Σωστά. Λοιπόν, οι καθηγητές βλέπουν πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει πολλές περγαμηνές, πόσο απλά μπορεί να προσεγγίσει οποιοδήποτε θέμα. Νομίζω ότι αυτή η απλότητα, ο αντισυμβατικός επίσης τρόπος, είναι πολύ σημαντικός, γιατί εμείς, κακά τα ψέματα, μέσα στην καθημερινότητα κατατριβόμαστε με πράγματα βέβαια σημαντικά μεν, αλλά πολύ πιεστικά. Κάπου λίγο και μια χαλάρωση δεν βλάπτει, νομίζω.